Δεν σε βλέπουμε συχνά να γελάς. Πρόσεξε, γιατί θα κάνω εγώ αποκαλύψεις, έτσι. Να πεις ό,τι θες. Άντε. Να πεις τη σούπα. Όχι, δεν το λέω. Πες το. Όχι. Της λέω, θα το πω. Να σου πω. Δεν το λέω εγώ, γιατί θα κυνηγάει εμένα ο Ευαγγελάτος. Πες το εσύ. Να σε κυνηγάει που είστε και στο ίδιο σπίτι και δεν θα τρέχει και πάρα πολύ. Της λέω, όταν θα έρθει η ώρα για τον καυγά, λέω, με τον Ευαγγελάτο, θα σε ρωτήσω. Λέω, στο κλείσιμο θα πω, α, να, κι άλλοι τσακώνεται. Όχι μόνο εγώ. Λοιπόν, πάντως είσαι ένας εντελώς ακομπλεξάιστος άνθρωπος. Γι' αυτό θεωρώ πολύ, ότι πρέπει αυτό να θεωρώ κάνεις... τεράστια, τεράστιο κομπλιμέντο. Εντελώς όμως. Δηλαδή μπορείς τεράστιο να μιλήσεις για όλα. Για... Εδώ έχεις πει μέχρι και για την επέμβαση που έκανες στο πρόσωπό σου. Ναι, με. Σε είχα ρωτήσει και έχεις απαντήσει. Ναι, βέβαια. Γιατί όχι. Καλία δεν το λέει, παιδί καλέ, μου. Τότε που... Έλα, μωρέ, δεν το λέει καμιά. Μπούρδες, να σου πω κάτι. Όταν έκανα αυτή την επιλογή, καταρχάς αυτή την επιλογή την έκανα γιατί δεν μου άρεσε η φάτσα μου στον καθρέφτη. As simple as that. Μου λέγανε λοιπόν διάφοροι φίλοι μου, έφρε Όλγα μου, εντάξει, δικαιολογημένο είναι γιατί εσύ βγαίνεις και στη τηλεόραση. Ρε παιδιά, λέω, δεν θέλω άλοθη. Δεν το έκανα για την τηλεόραση. Το έκανα για την πάρτη μου. Ήθελα να δείχνω καλύτερη σε σχέση με την ηλικία μου. Μην μπερδευόμαστε. Δεν σταματάμε το ρολόι του χρόνου. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Έτσι, και πρέπει να συμφιλειωθούμε και να συμβιβαστούμε με αυτό το γεγονός και να βιώνουμε τις διαφορετικές ηλικιακές φάσεις με βάση τις δυνατότητες που έχουν. Η κάθε μια βέβαια είναι διαφορετική. Εντάξει, οι δυνατότητες είναι διαφορετικές στην κάθε φάση και πρέπει να τις βιώνουμε και να τις απολαμβάνουμε και να είμαστε και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Διότι πρώτον, έτσι περνάμε καλύτερα και δεύτερον, γλιτώνουμε και τον κίνδυνο της γελιοποίησης. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μάχη με τον χρόνο. Απλώς εγώ ήθελα να δείχνω λίγο καλύτερη. Γιατί να έχω χαλάρωση εδώ πέρα, αφού μπορούσα να μην έχω. Απλό. Τόσο απλό. Κυρίες και κύριοι, μην αργατράνε. Όλγα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κι εγώ. Ήταν πολύ μεγάλη. Εννοείς ότι τελειώσαμε. Ναι. Αχ. Γιατί πέρασες καλά. Γιατί τόσο καλά. Να κρίμα. Λοιπόν, μας έλειψες. Ευχαριστώ. Πολύ. Εμένα μου έλειψε αυτό. Ακόμα περισσότερο. Μακάρι να το δούμε. Το πιο χαλαρό δηλαδή. Είναι και λίγες οι θέσεις τώρα. Είναι μόνο 4 τα καλάνια. Δεν ξέρω. Άσε, μη συζητάς. Συνοστισμός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, μεγάλη μας τιμή. Εγώ σε ευχαριστώ. Και για μένα ήταν μεγάλη τιμή που με κάλεσες. Χαίρομαι που είμαι εδώ στην πρώτη σου εκπομπή. Ελπίζω να σου φέρω γούρι. Γενικώς με θεωρούν γουρλού. Στο λέω για να το ξέρεις. Καλή επιτυχία λοιπόν σε σένα προσωπικά. Και καλή τύχη και στο κανάλι σου που θα δώσει τώρα μια μάχη που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβασή της, γιατί δεν ξέρουμε και γενικά τι θα γίνει με αυτό το χαμό. Σωστά.